αφήνω λίγο τη συζήτησή μας και πάω σε λίγο γρήγορες ερωτήσεις, έτσι και να παίξουμε και λιγάκι. Τι μπορεί να σε αφήσει άγρυπνη, μια καλή κριτική, μια κακή κριτική ή μια στίβα άπλυτα πιάτα στον νεροχύτη? Όλοι ξέρουμε ότι έχει μια μανία καθαριότητα. Ναι. Μια στίβα άπλυτα πιάτα στον νεροχύτη. Άσε μας, κορίτσι μου. Αλήθεια το λέω. Είχα τραπέζι την προηγούμενη εβδομάδα στο σπίτι. Ναι. Και ενώ ήταν η μαμά μου στο σπίτι, τη λέω: θα πήγαινε κοιμήσου και έπλαινα και καθάζα μέχρι τις 4:20 το πρωί. Γιατί και στις 9 είχα γύρισμα. Είναι ψυχοθεραπεία. Δεν ξέρω αν είναι ψυχοθεραπεία. Είναι ότι άμα σκέφτομαι ότι είναι άνω κάτω η κουζίνα, πώς θα σηκωθώ το πρωί να πιω τον καφέ μου ήρεμη. Ποιο σου το έκανε αυτό? Η μαμά μου. Το λέγει η μαμά σου από μικρή, ότι δεν μπορώ να ησυχάσω άμα αισθάνομαι τον νεροχύτη μου έτσι. Καλή μαμά, μια ζωή είναι με ένα πανί και καθαρίζει. Γιατί αυτά που λέμε ότι δεν μας αρέσουν όταν είμαστε μικρότεροι στους γονείς μας, ερχόμαστε και τα κάνουμε αυτολεξί. Και τα λέμε και τα κάνουμε. Πες μου γιατί. Μα εγώ τη λέω: μην κουράζεσαι, δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό. Όχι, δεν γίνεται. Τώρα να το φτιάξουμε. Με έβαλε να στρώσουμε χαλιά, παιδί μου. Να τη λέω: περίμενε, Χριστιανή, να έρθει η γυναίκα να μας βοηθήσει. Ναι, αλλά τώρα να το έχουμε το χαλί τυλιγμένο έτσι όρθιο, εδώ δεν είναι ωραίο. Και σηκώναμε καναπέδες και στρώναμε χαλιά, δηλαδή. Γιατί. Λοιπόν, όταν στρεσάρεσαι, τρως περισσότερο ή σου κόβεται η πείνα? Μου κόβεται η πείνα. Σου κόβεται. Όταν στεναχωριέσαι? Όχι, μου κόβεται η πείνα, δεν τρώω τίποτα, αλλά θα φάω ολόκληρο προφιτερόλ. Έγινε. Δεν θέλω αλμυρά, θέλω μόνο γλυκά. Έτσι, ό,τι χρειάζεται ο καθένας. Έχεις κάνει μία γκάφα στο θέατρο που όταν τη θυμάσαι γελάς? Βέβαια. Έχω πέσει με μεγάλη μαεστρία στη δραματική σκηνή στο Σεσουάρ, στην τελευταία που ήταν το μοναδικό κομμάτι, και έχω φύγει από 3 σκαλιά πάνω. Και τι έγινε? Και προσγειώθηκα ξαπλωμένη. Τα είπα εκεί κάτω, είπε, αλλά πίσω μου είχαν φύγει. Γέλια. Εμένα όχι, αλλά πίσω είχαν εξαφανιστεί όλοι. Μόνοι μου. Είχαν φύγει όλοι. Ντράπηκε εκείνη την ώρα. Ντράπηκα, εγώ μεγάλη ξεφτύλα. Αλλά λέω, δεν θα το δείξω, θα το καταπιώ. Γιατί... Εδώ μεταξύ το Σεσουάρ το βλέπαμε όλοι πάνω από μία φορά. Δεν ήταν η παράσταση που έλεγε πια μία φορά την είδα και έφυγα. Τη βλέπαμε και με άλλου πρωταγωνιστέ, γιατί αλλάζαν οι ρόλοι κτλ. Και ξέραμε όλοι πώ πάει πλάνο-πλάνο η παράσταση. Κι εγώ θα ντρεπόμουν. Εγώ συνήθω πέφτω. Αλήθεια. Ναι, και στα γυρίσματα πάντα τρακέρνω πάνω σε πόρτες, ρίχνω πράγματα. Γιατί, παιδάκι μου. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω. Εντάξει, σε όλους μας συμβαίνουν πράγματα, μην νομίζεις. Ποια είναι, νομίζεις, η μεγαλύτερη αδικία που υφίστανται οι γυναίκες σε καθημερινή βάση? Σε καθημερινή βάση. Ότι κανείς δεν αναγνωρίζει το πόσες χιλιάδες δουλειές πρέπει να κάνουν σε καθημερινή βάση. Από τη δουλειά τους, τα παιδιά, τα πάντα να τα έχουν στο μυαλό τους. Όλα, τα πάντα όλα. Αν ανοίξω τώρα την τσάντα σου, τι θα βρω μέσα? Τα πάντα. Κουβαλάς συνήθως μεγάλες τσάντες ή μικρές? Μεγάλες. Και εγώ ρε παιδί μου, γιατί? Γιατί το κάνουμε αυτό στον εαυτό μας, λες και θα μετακομίσουμε σε μια βαλίτσα? Καλή, εγώ μπορώ να παραμείνω κάπου τώρα για 2 μέρες. Έτσι κι εγώ. Δεν σηκώνεται η τσάντα μου. Ναι, μαζί θα πάμε. Δεν σηκώνεται. Πραγματικά πέφτει ο ώμος μου. Λοιπόν, για ποια σπεσιαλιτέ σου είσαι διάσημη στον κύκλο σου? Τώρα θα σου πω την τελευταία μανία, τα αλμυρά κέικ. Πάλι σε γλυκό το έκανες αλμυρό, ναι, το βάφτισες προκειμένου να είναι και πάλι... Δεν κάνω γλυκά πολλά. Ενώ μαγειρεύω τα πάντα, γλυκά δεν φτιάχνω πολύ. Παίρνεις έτοιμα, γιατί κατάλαβα ότι σε γλυκά τζου, αφού είπες τίποτα πολύ. Μπορεί να μην φάω. Ναι, αλλά φαγητά μπορώ να μαγειρέψω για 50 άτομα, δεν έχουν ενοχλεί καθόλου. Και πάλι μπράβο στη μανούλα σου. Γιατί όλα αυτά είναι μαμαδίστικα. Ποιο είναι το ωραιότερο κομπλιμέντο που έχεις ακούσει στον δρόμο? Και μη μου πεις ψέματα. Κοίτα την γελάει. Μερικά δεν λέγονται κιόλα. Ωραία είναι και αυτά που δεν λέγονται και ας μη μας τα πεις. Και έτσι που το ανέφερες, ωραία ακούγεται. Ναι, θέλω να πω, όχι, δεν μπορώ τώρα να το πω. Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα στο να είσαι μαμά? Το ότι πρέπει να είσαι πάντα καλά. Και πόσο δύσκολο είναι να πρέπει να είσαι πάντα καλά για το παιδί σου. Ποια μυρωδιά σου θυμίζει αμέσως στη Θεσσαλονίκη? Τα τσουρέκια. Κανείς? Όχι, φτιάχνει η μαμά μου. Αυτό δεν το έχω επιχειρήσει, γιατί όταν τη βλέπω να έχει λεκάνες απλωμένες που φουσκώνει η ζύμη. Ναι, ναι, θέλει πολύ δουλειά το τσουρέκι. Αλλά και πολύ προσοχή. Υπάρχει στην ντουλάπα σου ένα ρούχο που το κρατάς μόνο από νοσταλγία γιατί σου θυμίζει ένα αλλιώτικο νεότερο εαυτό σου? Βεβαίως. Ένα τζιν μπουφάν μιας πολύ κλασικής εταιρείας. Το οποίο σου κάνει μάλλον. Και ναι, μου κάνει. Δεν, μου κάνει. Όσα χρόνια σε ξέρουμε, δεν. Ίδιο. Είμαι συμπλην 4 πάντα, έτσι πάω. Ούτε αυτό δεν φαίνεται. Τι σου λείπει από εκείνα τα νέα, πολύ νεανικά ανέμελα χρόνια? Τον 20 πάνω κάτω, ας πούμε. Έκανες τρέλες? Όχι, ποτέ. Έβγαινες ποτέ έξω από το ωριά σου? Σε μάλωσε ποτέ η μαμά σου? Τι κορίτσι σου είσαι? Πολλές ερωτήσεις, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να σας το πω. Καλά, δεν είμαι πάρα πολύ ήσυχη. Εγώ σου είπα, χτίζομαι. Και ό,τι θέλω εγώ βγαίνει. Μπράβο. Λοιπόν, να σε πάρω να πάμε μια βόλτα και μέσα και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Βεβαίως. Και μέσα στο σινεμά μας. Βεβαίως. Τελευταίο έργο που είδες?
Πάμε για Orient Express. Βέβαια. Ψήνεσαι. Καλή, πολύ σε ενδιαφέρει, σε αρέσουν τα αστυνομικά. Πάρα πολύ. Έχεις διαβάσει Αγκάθα Κρίστη. Όλα. Κι εγώ. Α, είσαι κι εσύ, βλέπω. Έλα, πάμε. Το δωράκι ερχόμαστε.